Το πρόβλημα με τι εξετάσει υποψηφίων οδηγών εξακολουθεί να εφίσταται και να διονγκώνεται. Καθώ οι εξεταστέ τη Διεύθυνση Μεταφορών και στη Μαγνησία συνεχίζουν τι κινητοποίησει του, διεκδικώντα την καταβολή του ειδικού επιδόματο, το οποίο δικαιούνται για την εκτό ωραρίου απασχόλησή του, καθώ και να κατατεθεί επιτέλου το νομοσχέδιο για τι αλλαγέ στον τρόπο εξέταση των υποψηφίων οδηγών. Αύριο, η διοίκηση τη Ομοσπονδία του κλάδου συνέρχεται, προκειμένου να καθορίσει τα επόμενα βήματά τη. Υπάρχει μία ενημέρωση όμω ότι οι εξεταστέ των Αθηνών αρχίζουν να σπάζουν, σπάζουν την απεργία. Ε, αυτό θα ληφθεί υπόψη του Συμβούλου τη ΟΣΙΑΠΕ και να δούμε από Δευτέρα πώ θα ξεκινήσει. Ε, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα κοινωνικό. Υπάρχουν καινούργια παιδιά, επαγγελματίε που θέλουν να επεκτείνουν τι άδειέ του. Δημιουργεί ένα θέμα μεγάλο λοιπόν στην κοινωνία και οι ίδιε οι σχολέ, οι οποίε εδώ και ένα μισή μήνα είναι παγιωμένε. Τα προβλήματα δεν θα λυθούν άμεσα. Φανταστείτε ότι έρχονται οι μέρε Χριστουγέννων, θα έρθουν και οι φοιτητέ ο καθένας στον τόπο του, άρα οι υποψήφοι οδηγοί θα αυξηθούν και θα πάρει καιρό να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Επειδή το πρόβλημα δεν είναι σημερινό, φανταστείτε ότι έχει ξεκινήσει από το 2016, είμαστε στο 2018, άρα τρία χρόνια το Υπουργείο σκέφτεται ένα σχέδιο νόμου και δεν το καταθέτει, άρα... Το ίδιο πρέπει να δώσει τη λύση. Όταν λοιπόν οι εξεταστέ είναι τα δύο τρίτα τη τελέχωση όλων των υπηρεσιών μα, καταλαβαίνετε πω το εντό ωραρίου δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στη λειτουργία μια υπηρεσία. Σημαίνει ότι αδειάζουν τα γραφεία. Άρα, όλο το υπόλοιπο κοινό που θέλει εκτό των εξετάσεων να εξυπηρετηθεί δεν μπορεί. Όταν λοιπόν μια διεύθυνση έχει 25 άτομα ω στελέχη και οι 19 είναι εξεταστέ, καταλαβαίνετε πω το εντό ωραρίου το 1 με 3 σημαίνει ότι η υπηρεσία σταματάει από τι 12 η ώρα να λειτουργεί στη διεύθυνση συγκοινωνιών τη Περιφερειακή Νότας Μαγνησία η κινητοποίηση των εξεταστών οι οποίοι απέχουν από τη διαδικασία των εξετάσεων βρίσκονται στον τρίτο μήνα, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για την έκδοση νέων διπλωμάτων. Θέλω να πιστεύω ότι θα λυθεί και ότι το Υπουργείο θα ενσκύψει πάνω στο πρόβλημα και θα το αντιμετωπίσει άμεσα γιατί συσσωρεύονται πλέον τα αιτήματα για τις εξετάσεις και αυτό θα δημιουργήσει πρόβλημα και όταν θα λυθεί ακόμα το ίδιο το ζήτημα στο πώ θα διευθυντηθούν όλα αυτά. Οι εξεταστέ εκφράζουν έντονε ενστάσει στο νέο νομοσχέδιο που μεταξύ άλλων προβλέπει την εξέταση των νέων οδηγών χωρί την παρουσία του εκπαιδευτή του μέσα στο αυτοκίνητο. Άρα, φανταστείτε νέου οδηγού με έναν εξεταστή μέσα. Θα πρέπει να τον εξετάσει, θα πρέπει να, αποφύγει τον κίνδυνο μαζί του. Υπάρχουν πάρα πολλά. Επομένως λοιπόν ας αποφασίσει το Υπουργείο τι θέλει και αν θέλει αυτό το σχέδιο νόμου να το καταθέσει και να δούμε τι θα γίνει. Όλα αυτά τα ζητήματα τέθηκαν επιτάπητο κατά τη σημερινή συνάντηση τη Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησία με τον νέο Διευθυντή τη Διεθνή Συγκοινωνιών, όπου συζητήθηκε μεταξύ άλλων το πώ μπορεί η υπηρεσία να γίνει πιο προσιτή στον πολίτη. Ενώ ανακοινώθηκε ότι λύθηκε επιτέλου το πρόβλημα με τι ανανεώσει διπλωμάτων και για του οδηγού άνω των 74 ετών μετά από πιέσει προ το Υπουργείο, δόθηκαν διευκρινήσει και ξεκινάει ανανέωση διπλωμάτων και για του άνω των 74 ετών που έχουν αλλάξει άρδιν όλε οι διαδικασίε, αλλά και γενικότερα για την ανανέωση των διπλωμάτων. και από εκεί και πέρα κάνουμε έτσι και μια αναδιάρθρωση των τμήματων με μετακινήσει υπαλλήλων, με νέα άτομα σε κάποιε θέσει, προκειμένου να, να αναδιαρθρωθεί όλο το σύστημα τη λειτουργία τη διεύθυνση.